Σήμερα θέλω να σας πω ότι παραμένει η ίδια η εισήγησή μου σε ό,τι αφορά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με την πρώτη που σας έχω κάνει. Θέλω να επισημάνω ότι εάν διαμορφωθεί μία διαφορετική γνώμη στην διάσκεψη, καθώς θα μιλήσουν επί της αρχής τα κόμματα, δηλαδή για την δυνατότητα σήμερα να καταλήξουμε στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, δεν θα υπήρχε αντίρρηση από μέρους μου και για συμπερίληψη ή αλλαγή οριακά σε κάποια ονόματα. Το λέω διότι ήδη την προηγούμενη φορά από πλευράς των εκπροσώπων του ποταμιού είχαν μπει κάποια. Επιτρέψτε μου για 3 λεπτά να πω κάτι από αυτού του ζητήματος, έτσι ώστε ύστερα και εκπρόσωποι των κομμάτων να εκθέσουν τις απόψεις τους. Έχουν περάσει περισσότερο από 3 μήνες που υπάρχει ο νέος νόμος που είναι προς εφαρμογή. Έχουν φύγει και κάποιες προθεσμίες που θα αφορούσαν και που αφορούν και την πιστότητα και την φερεγγιότητα του σημερινού ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτό στην αρχή, αν θέλετε, στην αυγή της ψηφιακής εποχής. 2 φορές η Βουλή έχει νομοθετήσει για τον αριθμό από 7 σε 9 μέλη για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και δεύτερον ότι για τον αριθμό των αδειών θα υπάρξει απόφαση της Ελληνικής Βουλής. 3η φορά εμείς κάνουμε σήμερα εδώ την προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μία σύνθεση για τα μέλη του ΕΣΟΡΟΥ και ύστερα για την ανάληψη εκ μέρους του των υποχρεώσεων και των ρόλων που το αναλογούν. Αυτή είναι μία μακρά διαδικασία η οποία υπήρξε, κατά τη διάρκεια της οποίας εκτέθηκαν απόψεις, υπήρξαν ηχηρές και ισχυρές πολιτικές αντιπαραθέσεις ανάμεσά μας. Υπήρχε όμως και ένα έδαφος μιας προσπάθειας από όλους να καταγράψουμε το πραγματικό γεγονός, δηλαδή το πραγματικό έδαφος, το πραγματικό πεδίο επί των οποίων ενδεχομένως από εκεί και ύστερα μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, το πεδίο δηλαδή του τι δίνει αφενός η νέα εποχή, το ψηφιακό σήμα συχνοτήτων, το ψηφιακό εύρος συχνοτήτων και αφετέρου το στοιχείο της βιωσιμότητας μέσα από μια μακρά πολύχρονη εμπειρία που υπάρχει για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα στη χώρα μας. Αυτή η συζήτηση εξελίχθηκε. Από την προηγούμενη συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής και αμέσως ύστερα στη διάσκεψη των Προέδρων έχουν υπάρξει, καθώς είχε ζητηθεί να υπάρξουν, 2 επιπλέον τεκμηριώσεις και 2 διαδικασίες στις οποίες επιτρέψτε μου να αναφερθώ. Η πρώτη αφορά σε διαβούλευση που έχει γίνει με συγκεκριμένους φορείς. Θα σας αναγνώσω την επιστολή του Υπουργού Επικρατείας ότι σε συνέχεια της υλοποίησης των διατάξεων του νόμου 4339 για την αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρύ εκπομπής ελεύθερης λήψης, σας ενημερώνω ότι έχω προβεί στις ακόλουθες ενέργειες διαβούλευσης ως υποχρεούμε εκ του νόμου.
Τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις διοικήσεις του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος, της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας και της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδας. 3η 9 Φεβρουαρίου του 2016 είναι προγραμματισμένες συναντήσεις με τις διοικήσεις της DJEA, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Οπτικοακουστικού Τομέα, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και του Σωματείου Ελλήνων Τραγουδιστών. Την 5η ΔΕ είναι προγραμματισμένη συνάντηση με τη διοίκηση της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας. Επίσης σας ενημερώνω ότι η Σχολή της Φλωρεντίας για τη Ρύθμιση των Επικοινωνιών και των Μίντια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου ολοκλήρωσε για λογαριασμό του Υπουργείου μας μελέτη, την οποία και σας υποβάλλω συνημμένα, σχετικά με τον αριθμό των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στην ελληνική αγορά. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε σχετικά τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Πρέπει να σας πω ότι είχε προηγηθεί της ψηφίσης του νόμου τον Νοέμβριο ένας ευρύτατος διάλογος, δηλαδή μια δημόσια διαβούλευση στην οποία επίσης συμμετείχανε πάρα πολλοί φορείς και θυμάστε ότι είχα στείλει και το τότε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στα 4 μέλη αναλυτικές απόψεις επί όλων αυτών των ζητημάτων. Άρα, ως προς το θέμα της διαβούλευσης και της κατάθεσης των απόψεων των φορέων, βρισκόμαστε ήδη σε έναν πάρα πολύ ικανοποιητικό δρόμο και είτε έτσι αλλιώς ξέραμε τα σχετικά στοιχεία. Σήμερα έχουμε επιπλέον αυτή την μελέτη, η οποία θα σας μοιραστεί. Βρείτε το φως της δημοσιότητας την εξ όσων γνωρίζετε από ό,τι είδα και εγώ την Κυριακή και την Δευτέρα στον τύπο. Εδώ είναι και μεταφρασμένη στα ελληνικά, είναι και στα αγγλικά. Εγώ θέλω να μιλήσω επί της ουσίας ως προς αυτό το ζήτημα, με αφορμή και τις συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Είναι απολύτως πλέον σαφές ότι το αντικείμενο για το οποίο μιλάμε δεν είναι γενικά και αόριστα η παροχή αδειών για να υπάρξουν κανάλια στη νέα εποχή. Μιλάμε για την αδειοδότηση των παρόχων του περιεχομένου για την επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή ελεύθερης λήψης, δηλαδή για high definition, όπως το λένε, για υψηλή πιστότητα. Αυτό είναι. Όλη η άλλη συζήτηση που αφορούσε, εγώ δεν το λέω ούτε άγνοια, ούτε ασχετοσύνη, πόσο μάλλον δεν υπενήσωμε, ας πούμε, ότι υπήρχε πρόθεση. Αλλά όλη η άλλη συζήτηση, η οποία ερχόταν ενδεχομένως από ελλειπή προετοιμασία των κοινοβουλευτικών ομάδων και η οποία αναφερόταν σε δεκάδες καναλιών που έχουν πάρει άδειες από τα κράτη της υπόλοιπης Ευρώπης, εν πάση περιπτώσει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Και που λειτουργούν στην ψηφιακή εποχή. Ή σε δεκάδες καναλιών που υπάρχει δυνατότητα ταυτοχρόνως να αναμεταδίδουν και να είναι και βιώσιμα. Όλη δηλαδή η σχετική συζήτηση αναφερόταν προφανώς, και τότε το είχαμε επισημάνει, ενδεχομένως δεν ήταν πιστικό, δεν ήμασταν καλοί αυτοί που το λέγαμε, δεν παίζει κανένα ρόλο. Τώρα μπορεί κανείς να το μελετήσει και τεχνολογικά και επιστημονικά και από κάθε άποψη. Δεν αφορά σε αυτές τις συχνότητες, δηλαδή δεν αφορά στην ευρύ εκπομπή με υψηλή συχνότητα. Τα κανάλια που μπορούν να εκπέμψουν το επίγειο σήμα με αυτή
την δυνατότητα, που είναι και το μεγάλο target group, το διαφημιστικό σε όλη την Ευρώπη, διότι είναι αυτά τα οποία είναι ελεύθερης αναμετάδοσης. Είναι συγκεκριμένη η ορολογία αυτή, δηλαδή είναι αυτή που μπορεί κανείς με οποιαδήποτε τηλεόραση, ο απλός πολίτης σε όλη την Ευρώπη, χωρίς να πληρώνει χωρίς να πληρώνει κωδικούς, χωρίς να πληρώνει συχνότητες συγκεκριμένες όπως είναι η Νόβα εδώ, ο ΟΤΕ και τα λοιπά, χωρίς καλωδιακή σύνδεση. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δηλαδή δεν αναφερόμαστε στα μπουκέτα. Η συζήτηση, επαναλαμβάνω, είτε από άγνοια, δεν θέλω να πω τεχνιέντος, μετεβάλλεται πάντοτε όταν συζητάγαμε πως εδώ μπορούν να είναι δεκάδες κανάλια. Μα προφανώς και στη χώρα μας τώρα είναι δεκάδες. Το ΟΤΕ ΕΤΑΔΕ έχει 40 τόσο. Ο Μέγκα έχει άλλα 60. Αλλά θέλω να πω, όχι το Μέγκα, με συγχωρείτε, το Ινόβα. Δεν αναφερόμαστε στα μπουκέτα, στα συνδρομητικά ή στις καλωδιακές τηλεοράσεις και σε αυτά. Εκεί πέρα προφανώς, προφανέστατα, κάθε κανάλι από αυτά που υπάρχουν σήμερα, επειδή υπήρχε και μια μεγάλη ανησυχία για το αν θα κλείσουν, δεν θα κλείσουν και για τους εργαζόμενους, κάθε κανάλι που υπάρχει σήμερα ή που μπορεί να ανοίξει σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να κάνει όσες αναμεταδόσεις θέλει. Όπως επίσης και το Web TV. Σας τα αναφέρω συγκεντρωμένα για να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Δεν αναφερόμαστε λοιπόν σε αυτό το πλήθος των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο φάσμα για να υπάρχουν κανάλια. Άρα λοιπόν επιτέλους να τελειώσει αυτή, επαναλαμβάνω, δεν την ονομάζω προσχηματική, ήταν μια ουσιαστική συζήτηση η οποία όμως εξελίχθηκε σε δύο συνεδριάσεις της διάσκεψης και σε δύο συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Αυτό έχει κλείσει, έχει τελειώσει. Όλοι να συζητάμε με βάση το πραγματικό γεγονός ότι για τη χώρα μας, επαναλαμβάνω, πέραν των ενστάσεων που μπορεί να υπάρχουν για το στοιχείο της βιωσιμότητας της οικονομικής, που και εκεί είναι λυμένο και από τους ίδιους το θέμα, για τη χώρα μας σε σχέση με τη νέα ψηφιακή εποχή, σε ό,τι αφορά άδειες εύρη εκπομπής ψηφιακού σήματος πανελλαδικές υψηλής διευκρίνειας, θα είναι μέχρι 4. Αυτό είναι. Σας επαναλαμβάνω, μπορεί να χρειαστούν κάποιοι να το μελετήσουν περισσότερο, μπορεί να θέλουν τα επιτελεία τους, μπορεί να... Η μελέτη η οποία είχε παραγγελθεί εδώ και καιρό και την οποία προφανώς γνώριζε και ο αρμόδιος υπουργός όταν είχε πει το συγκεκριμένο αριθμό. Εγώ γνώριζα κάποια άλλα πράγματα όταν επέμενα ότι εν πάση περιπτώσει θα είναι λίγες οι άδειες. Έχει γίνει και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, δηλαδή αφορά τα Ινστιτούτο αυτό όπως και άλλα Ινστιτούτα, έχουν συμβουλεύσει και έχουν γίνει οι νομοθετικές ρυθμίσεις με βάση αυτές τις μελέτες. Και αν δείτε τον πραγματικό πίνακα των αδειών που έχουν δοθεί, όχι αυτά επαναλαμβάνω τα οποία ελέγονται, που είτε τα έβγαζε το Wikipedia όταν πατάς, είτε αναφερόταν στο αναλογικό σήμα, είτε αναφερόταν στα καλωδιακά και στα Web TV που σας έλεγα τα άλλα, και τα οποία κατετέθησαν και ευτυχώς υπάρχουν στα πρακτικά, η μελέτη που αφορά στα πραγματικά δεδομένα έχει εγκριθεί και ακολουθήθηκε από όλες τις χώρες που κάνανε διαγωνισμούς στην Ευρώπη. Και δώσανε 4, 5, 6. Μόνο η Ιταλία έχει, για το γνωστό λόγο που δεν θέλω να αναφερθώ, γνωρίζετε, 11 ή 12 κανάλια που είναι αυτής της ποιότητας. Βεβαίως στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν και άλλες δυνατότητες, αλλά το μέλλον ας το δούμε ή ας το δούνε όσοι το δουν. Υπάρχουν απαιτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης που πιέζουν τη χώρα κάτω από τα 700 MHz να δοθεί επιπλέον φάσμα στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και στο ίντερνετ, έτσι ώστε να γίνει πιο δυνατή η δυνατότητα με μεγαλύτερες ταχύτητες στο ίντερνετ να υπάρχει η πρόσβαση για χύψη-ζέντ λόγους. Σας έδωσα ένα περίγραμμα, δεν τα είπα τυχαία αυτά, καταλαβαίνετε. Επειδή διάβασα τη σχετική έκθεση, επειδή ξέραμε και μερικά πράγματα, σας έδωσα ένα περίγραμμα της γενικής άποψης, η οποία εκφέρεται και κατατίθεται ως τεκμήριο
για να προχωρήσει επιτέλους σε ένα κοινό έδαφος. Επαναλαμβάνω, από εκεί και πέρα υπάρχουν όσες διαφορές θέλουμε, η συζήτηση. Θα παρακαλούσα πολύ λοιπόν, αφού έγινε εκ δευτέρου η διαβούλευση με τους φορείς, διεξάγεται και τελειώνει σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το Υπουργείο ή μάλλον τη Γενική Γραμματεία τύπου. Και εφόσον έχει κατατεθεί μετά από επίσημη παραγγελία της κυβέρνησης αυτή η τεκμηρίωση, θα παρακαλούσα τα κόμματα να συμβάλλουν με θετική άποψη για να προχωρήσουμε στην στη διεξαγωγή ψηφοφορίας και στην διαμόρφωση αποτελέσματος σήμερα για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Λοβέρδο, τι σας λείπει, το αγγλικό κείμενο? Είναι κάτω στο γραφείο μου, αν θέλετε μπορείτε να το πάρετε. Δεν όλα, οι μεταφράσεις είναι επίσημες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα παρακαλούσα λοιπόν τα κόμματα να πάρουν το λόγο. Γνωρίζω πολύ καλά, όπως και εσείς, ότι εδώ η συζήτησή μας είναι πολιτική. Κάποια κόμματα για λόγους αρχής ή γενικότερων θεμάτων έχουν διαμορφώσει την άποψή τους. Έτσι, δεν τίθεται ζήτημα ότι παρουσίασα κάποια πράγματα με βάση τα οποία ζητάω από όλους να αλλάξουν την άποψή τους. Αλλά ζητάω επιτέλους, και αυτό θα γίνει οπωσδήποτε αν χρειαστεί και στις υπόλοιπες λειτουργίες της Βουλής, να συζητήσουμε επί συγκεκριμένου πεδίου όλοι μαζί, στο οποίο το έχουμε προσεγγίσει μέσα από τον πιο επιστημονικό και έγκυρο ευρωπαϊκό τρόπο. Θέλετε, κύριε Θεοχάρη, το λόγο? Κύριε, δεν διαθέλετε να προηγηθείτε? Βεβαίως. Κύριε